Συζητάμε σήμερα δύο σοβαρότατες, πραγματικά σοβαρότατες συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και θα επικυρωθούν από ό,τι φαίνεται και από τη Βουλή. Δύο συμφωνίες που θα έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη χώρα μας, για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και φυσικά για τους λαούς της που βρίσκονται στο κέντρο ανταγωνισμών και αντιπαραθέσεων ισχυρών υπεραλιστικών δυνάμεων. Σε μια περιοχή που αφαιρείται από την ιστορική πραγματικότητα, όπου οι λαοί έχουν πληρώσει με ποτάμια αίματος μεγάλες καταστροφές, ξεριζωμό από τις επεμβάσεις Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάτε όλοι σας για αστάθεια. Τι κοροϊδία είναι αυτή? Ποιος την προκαλεί την αστάθεια? Ποιος προκάλεσε την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή? Ποιος διέλυσε τη Λιβύη? Ποιος δημιούργησε την ίδια κατάσταση στη Συρία? Ποιος στο Ιράκ? Δεν έχει όνομα? Οι συμμαχίες σας είναι. Σε αυτούς που υποτίθεται ότι εμπιστεύεστε ότι θα υπερασπίσουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας τη στιγμή που οι ίδιοι έχουν διαλύσει χώρες. Ξεκινάμε από η Γιουγκοσλαβία. Έχουν αλλάξει σύνορα. Έχουν σύρει στο αίμα. Έχουν σκοτώσει, κυριολεκτικά δολοφονήσει εκατοντάδες χιλιάδες αθώους στην περιοχή και μιλάτε για αστάθεια και ότι αυτή θα είναι η σύμμαχή μας. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και αφήστε τα «δεν υπάρχει εθνική στρατηγική» εντός εισαγωγικών, όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμιάς εξαιρουμένης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ, όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη σφαγή συμμετέχουν και πολιτικά εγκρίνοντας τις επεμβάσεις και οικονομικά εγκρίνοντας μέτρα που παίρνουν, κανένα όχι δεν υπήρξε, και στρατιωτικά στο βαθμό που έχει ζητηθεί. Φρεγάτα στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν πήγαμε, στο Ιράκ πήγαμε, όπου ζήτησαν τον πόλεμο το διευκολύναμε τότε με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και να μην ξεχνιόμαστε. Άρα είναι μέρος του προβλήματος και συνυπεύθυνη, στο βαθμό βέβαια της δύναμης που έχει, για όλη αυτή την κατάσταση. Ερώτημα. Όλη αυτή η πολιτική ταύτισης με τους νατοϊκούς, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες περιστερές της ειρήνης, αποθάρρυνε την τουρκική επιθετικότητα? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί σε αυτούς επαφίεστε, κοροϊδεύετε τον κόσμο δηλαδή, και σήμερα. Ή συνέβη ακριβώς το αντίθετο? Η τουρκική αστική τάξη όχι μόνο δεν αποθαρρύνθηκε, αλλά κλιμάκωσε την επιθετικότητα, αναβάθμισε τις διεκδικήσεις μέχρι και την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή αλλαγή των συνόρων γενικευμένη. Δεν είναι έτσι? Άρα, σε ποιους στηρίζεστε? Και φυσικά αυτό εμείς το εξηγούμε. Είναι τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, τα οποία νιώθουν πιο σίγουρα μέσα από την ΝΑΤΟ, από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη συμμετοχή στη σφαγή των λαών για να πάρουν ένα κομμάτι από τη λία της περιοχής. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλο αυτό το επιχείρημα έχει καταρρεύσει. Πρώτον, έχει απομονωθεί η Τουρκία? Όλοι εδώ ορκίζεστε. Λεκτικά. Ουσιαστικά η Τουρκία διαθέτει τρεις κατοχικούς στρατούς. Έχει κατοχή στην Κύπρο, έχει κατοχή στο Ιράκ, έχει κατοχή στη Συρία, έχει φτιάξει βάση στο Κατάρ καινούριο, ετοιμάζει δύο βάσεις στην Κύπρο και λέτε ότι έχει απομονωθεί. Πώς? Θεωρητικά δεν έχει απομονωθεί. Επομένως, κατέρευσε κυριολεκτικά, έπεσαν οι μάσκες, θα έλεγα μόνο οι μάσκες του κορονοϊού έχουν μείνει εδώ σε εμάς, οι πολιτικές μάσκες έπεσαν όλο αυτό το διάστημα, γιατί ακριβώς όχι μόνο δεν εμποδίστηκε, αλλά ενθαρρύνθηκε ακόμα περισσότερο η τουρκική επιθετικότητα. Και γίνεται συζήτηση εδώ τώρα, περί αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Το εθνική εμείς το βάζουμε των εισαγωγικών, γιατί είναι άλλα τα συμφέροντα των λαών και άλλο τα συμφέροντα αυτών που κατέχουν τον πλούτο και που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Υπάρχει. Δύο πολιτικές υπάρχουν εδώ μέσα.
Η μία είναι με τη μία ή την άλλη λεκτική διαφορά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και όσοι συντάσσονται γενικά με το ευρωατλαντικό τόξο, να το πω έτσι, και η άλλη είναι η δική μας, η οποία συντάσσεται με τα λαϊκά συμφέροντα που είναι αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα. Και αφήστε τις υποκρισίες τώρα ότι δεν μπορούμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να την ψηφίσουμε γιατί δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Βρίσκει και κάτι λεπτομέρειες. Το ΚΙΝΑΛ κάνει άγρια κριτική και στο διατάφτα συμφωνεί. Και ξαναρωτάμε πάλι. Αλήθεια, υπάρχει σαφής καταδίκη της τουρκικής επιθετικότητας? Πού? Στα λόγια. Τι λέει το ΝΑΤΟ, ο μεγάλος σας Θεός? Βρείτε τα. Βρείτε τα στο πνεύμα των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, όχι στο πνεύμα της κυριαρχίας της κάθε χώρας. Πέρα από τις λεκτικές, δεν γνωρίζετε, αλήθεια, έφυγε ο κ. Δένδιας, κ. Βαρβιτσότη και οι υπόλοιποι, ότι την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι οι Γάλλοι, δώστε μου λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, όπως δώστε και στους υπόλοιπους, ότι οι Γάλλοι, παραδείγματος χάρη, που τις έχετε ανάγει σε Θεούς, ότι η Total συζητάει με τουρκικές εταιρείες κατευθείαν σήμερα, τώρα, ταυτόχρονα για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν γνωρίζετε ότι οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι πάντες έχουν τεράστια συμφέροντα και συζητάνε με την Τουρκία και σε εμάς υποτίθεται ότι μας εκφράζουν την λύπη τους και την, πώς το λένε, την φραστική καταδίκη κατά της Τουρκίας. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δικά σας στελέχη το παραδέχονται, ότι θα είμαστε μόνοι, λένε. Και ο λαός είναι αυτός που θα υπερασπιστεί και την αδερφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας, που θα τον υπονομεύσουν όχι μόνο πιθανές επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και υπονόμευση από τους ίδιους τους συμμάχους, όπως κάναν το 1974 στην Κύπρο. Πού πάει το πράγμα? Δεν το βλέπετε? Δεν νομίζω ότι είστε αμόρφωτοι. Το πράγμα πάει ότι τα έχουν βρει. Γενικά υπάρχουν βέβαια διαφορές για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και οριστική διχοτόμηση της Κύπρου. Το λέμε χρόνια και θα επιβεβαιωθούμε για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ακόμα. Σε αυτή τη γραμμή κινούνται οι συμφωνίες, ανεξάρτητα από το τι λέγεται. Και οι δύο συμφωνίες που υπογράφει η κυβέρνηση και η Ιταλική και έχουν την ενιαία στρατηγική να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε να διευκολυνθεί. Δεν λέω ότι το κάνει συνειδητά ή όχι. Αυτό θα κριθεί. Αλλά η πολιτική δεν κρίνεται από το τι σκέφτεσαι, αλλά από το τι αποφασίζει. Ουσιαστικά να συμβάλλουν ώστε να μπει στο χειρουργικό τραπέζι το Αιγαίο και ώστε να περάσει η συνεκμετάλλευση. Σε αυτή συμφωνούν και τα άλλα κόμματα. Απλά ο πνιγμένος στα μαλλιά του πιάνεται. Προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις αμερικανικές σχέσεις, ο οποίος κάλεσε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ο οποίος, κύριε Κατρούγκαλ, εσείς προσωπικά είπατε το ΝΑΤΟ άλλαξε και είναι καλό, σφάζει τώρα με βόμβες και δεν σφάζει με χατζάρια. Αυτή είναι η διαφορά. Λέμε λοιπόν, πρέπει κάποιος να δει και λίγο πιο πίσω, γιατί άκουσα και το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, να μιλά. Πώς άλλαξε η κατάσταση? Ελσίνκη. Πρώτη αναγνώριση διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ναι ή όχι? Ναι. Το Ελσίνκη τι έφερε? Έφερε τη Μαδρίτη. Που τι λέει η Μαδρίτη? Γκρίζες ζώνες μετά τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εκεί ήταν το κρίσιμο, όπου αναθεωρήθηκε η ενιαία πολιτική που υπήρχε από όλα τα κόμματα, που λέγανε ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της θαλάσσιας ζώνης. Αυτό δεν λέγαμε όλοι? Άλλαξε αυτό ή όχι? Το άλλαξε καμία κυβέρνηση? Έφερε αντίρρηση μετά? Όχι. Κινήθηκε ακριβώς στην ίδια τη γραμμή. Και εμείς λέμε ότι αυτές οι συμφωνίες ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για αυτά τα θέματα, και για συνεκμετάλλευση και για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Να πάμε συγκεκριμένα λοιπόν. Συμφωνία για την Ιταλία, την οποία την ψηφίζετε όλοι. Για να δούμε, λέει η κυβέρνηση ότι είναι βασισμένη στο δίκαιο της θάλασσας. Πέστε μας, πού αναφέρει η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας για περιορισμένη επίρρεια των νησών? Ένα άρθρο, πέστε μας. Κάτι. Τι λέει το αντίθετο? Ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα και με τη στεριά. Για να το πω έτσι απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος και τι λέγαμε. Λέει ο κύριος Δένδιας, δεν είναι εδώ, η συζήτηση, λέει, για την επίρρεια είναι θεολογική. Μα καλά μας δουλεύετε? Ότι είναι θεολογική όταν έχεις μειωμένη 70%
στα διαπόντια νησά και 30% στις τροφάδες και προβάλλει στο φύλλο Σικής ότι έχω περισσότερη στην Κεφαλονιά, μα αλλάζει. Γεωστατηγικά βάλτε το χάρτη. Και τα διαπόντια είναι κρίσιμο σημείο γιατί είναι τριεθνές. Δεν είναι διεθνές. Άρα, να πω και κάτι. Ποια ήταν η πρώτη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας? Χαιρετίζουμε τη συμφωνία και ελάτε να κάνουμε την ίδια στο Αιγαίο. Γιατί ακριβώς αυτό που κάνει αυτή η συμφωνία, και αν θέλετε να το πείτε κύριε Κερίδη που με κοιτάτε, είτε δεν θέλετε, είναι ότι βάζει νερό στο κρασί στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Δημιουργεί προϋποθέσεις αύριο να γίνει το ίδιο σε όλα τα νησιά. Και αυτή είναι η κάθετη αντίρρηση, η δική μας. Και δεύτερο, τα αλλιευτικά δικαιώματα. Από πώς που. 12 μίλια δεν είναι το δικαίωμά μας. Γιατί τα 6 θα ψαρεύουν οι Ιταλοί γαρίδες και οστρακόδερμα και η δική μας γάβρο και σαρδέλα? Γιατί, με ποιο δικαίωμα? Τι, για ποιο λόγο, δώστε μας μια εξήγηση. Επειδή λέει έτσι ήταν το 77. Ναι, αλλά το 82 υπογράφτηκε η Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, ναι ή όχι? Τι είναι πιο ισχυρό, το 77 η διμερής ή το διεθνές? Και γιατί δεν πήγατε με τη διεθνή και πήγατε με το 77? Είναι παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην αλληλεία, λέμε εμείς, ή δεν είναι? Στρώνει το χαλί και αυτό και η μειωμένη επίρρεια για τέτοιες διευθυντήσεις όλο το Αιγαίο. Και παρεμπιπτόνως ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τους ψαράδες και με τα αλλιευτικά τα τουρκικά? Τι γίνεται με το ψάρεμα του Ξηφία με τους καλύμνιους? Τι γίνεται στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή? Αλωνίζουν και σε δικές μας θάλασσες και δεν μιλάει καθόλου η κυβέρνηση. Τώρα, ολοκληρώστε. Το δεύτερο θα ολοκληρώσω. Το δεύτερο αφορά την συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία έγινε άρον-άρον και είναι μερική συμφωνία. Είναι ή όχι? Δεύτερο, από πού βρήκατε εσείς γραμμένο, γιατί μιλάτε για διεθνές δίκαιο. Τι λέει το διεθνές δίκαιο στη μέση? 50-50. Από πού 56 και 44? Είναι 32.000 και κάτι τετραγωνικά χιλιόμετρα. Γιατί τα παραχωρήσατε έτσι? Για να διεμβολήσετε το μνημόνιο και το σύμφωνο Τουρκίας Λιβύης? Ποιο είναι το επιχείρημα? Γιατί παραδίδετε εθνικά, κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, 32.000 χιλιόμετρα, τα παραδίδετε στην Αίγυπτο? Και δεύτερο, αυτό που είναι πλέον εξόφθαλμο και εξαγριώνει τον κόσμο και ιδιαίτερα στα νησιά, είναι η οριοθέτηση έξω Καστελόριζο, ένα κομμάτι της Ρόδου, Κρήτη. Γιατί όλα αυτά? Ποιος είναι ο λόγος? Εμείς λέμε ότι ο λόγος είναι για να έρθει το επόμενο με την Τουρκία. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κάτι πρωτοφανές. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω ποτέ να κάνει ονομαστική ψηφοφορία ένα κόμμα που ψηφίζει παρόν σε μια συμφωνία. Αυτό ξεπερνάει τα όρια του τυχοδιοκτισμού. Και κάτι ακόμα. Γιατί φωνάζετε για το τουρκολιβικό σύμφωνο? Εμείς λέμε ότι είναι παράνομο, παράδειγμα και λοιπά. Ποιος το υπέγραψε? Ο Ερντογάν με ποιον? Με τον Σάραντς. Το Σάραντς ποιος τον αναγνώρισε? Ο ΙΕ. Ποιος τον στηρίζει? Όλοι οι σύμμαχοι δικοί σας. Και οι δικοί σας. Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ κλπ. Οι οποίοι αρνούνται να πάρουν ξεκάθαρη θέση ότι είναι παράνομο. Πουθενά δεν υπάρχει δήλωση που λέει ότι είναι παράνομο, γιατί αυτοί παίζουν και είναι φανερό ότι παίζουν παντού. Εμείς λέμε ο λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα καλό. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου και ακόμα και σε μία συμφωνία η οποία θα γίνει σε βάρος της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, με το που θα υπογραφτεί θα αρχίσει ο νέος γύρος των αντιπαραθέσεων που μπορεί να είναι και χειρότερο. Οι λαοί πρέπει να παλέψουν κόντρα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις της περιοχής και τις κυβερνήσεις που τις στηρίζουν, να χτίσουν δικές τους συμμαχίες και στο επιχείρημα, κύριε Βαρβιτσότη, που είπατε κι εσείς και που είπαν κι άλλοι, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ θα κινηθούμε, υπάρχει και οφελής ομιλήσεως. Τα πάντα ρί και ουδέν μένει. Αρκεί οι λαοί να αφυπνιστούν. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.